Η ανάγκη για νέο τόμα για τον ελληνικό στρατό είναι γνωστή εδώ και καιρό. Ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιούσε τόμα BMP-1, τα οποία αποφάσισε ότι ήταν ακατάλληλα και έτσι δίνει ένα μεγάλο αριθμό από 40 έως και 100 στην Ουκρανία, ενώ είχε δώσει και 92 στην Αίγυπτο. Η δικαιολογία είναι ότι τα BMP-1 ήταν σε κακή κατάσταση, χωρίς επαρκή συντήρηση. Αλλά αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα να προχωρήσουν σε πλήρη ανακατασκευή τους. Κάτι δηλαδή που θα μπορούσαν να είχαν κάνει και για τον ελληνικό στρατό, αλλά δεν το έκαναν ποτέ. Το μεγάλο διαμέτρημα είναι ουσιαστικός παράγοντας για τις σημερινές επιχειρήσεις. Σε βίντεο, ένα BTR-82A του ρωσικού στρατού με πυροβόλο των 30 χιλιοστών βάλει κατά ουκρανικό M113 που διαθέτει μόνο πολυβόλο το 0,50 και σχετικό ασπίδιο. Ούτε το ασπίδιο ούτε το πολυβόλο το 0,50 μπόρεσαν να σώσουν το M113 από την καταστροφή που προκάλεσαν τα βλήματα APT του BTR. Ας μεταφέρουμε το σενάριο αυτό στον Εύρο με τα ελληνικά M113 και το πολυβόλο το 0,50 απέναντι στα τουρκικά τόμα SV-15 με πυροβόλο των 25 χιλιοστών και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Για την ιστορία, τα οχήματα Marder που θα παραλάβει ο ελληνικός στρατός δεν προσφέρουν ισχυρότερη θωράκιση από τα BMP-1, ενώ το πυροβόλο τους δεν είναι καν των 25 χιλιοστών αλλά των 20 χιλιοστών.